42.613 εκλογείς από κάθε γωνιά της Κρήτης γύρισαν την πλάτη τους στις κάλπες της Κυριακής, είτε γιατί έπρεπε να βρίσκονται στην εργασία τους λόγω σεζόν, είτε επειδή συνειδητά επέλεξαν βόλτα και μακροβούτια για να ξεφύγουν από τον εκλογικό πυρετό, αλλά και τις συνθήκες καύσωνα κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε ο δεύτερος γύρος των εθνικών εκλογών. Η Ελλάδα κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ αποχής για την περίοδο της μεταπολίτευσης, καθώς το 47,17% των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους δεν προσήλθε στις κάλπες. Τα μπάνια του λαού αποδείχτηκαν ο μεγαλύτερος αντίπαλος όλων των κομμάτων. Και νομίζω λίγο απ' όλα. Και ο κόσμος τώρα κάπου με τη σεζόν τρέχει πάρα πολύ. Επειδή και εγώ δουλεύω σεζόν, το αντιλαμβάνομαι. Δεν έχεις πάρα πολύ χρόνο για περιττά πράγματα. Που δεν είναι περιττό, απλά το βλέπεις σαν περιττό όταν έχεις άλλες προτεραιότητες. Όχι, δεν ήταν πιο σημαντικό να πάνε για μπάνιο. Έπρεπε να επιλέξουν για τη ζωή, τη δική μας και για των παιδιών μας τη ζωή. Γιατί δεν είμαστε εμείς μόνο, είναι και τα παιδιά, έτσι. Η Κρήτη, εκτός από ρεκόρ θερμοκρασίας, κατέγραψε και αύξηση ρεκόρ στο ποσοστό της αποχής, καθώς πανελλαδικά αυξήθηκε κατά 8%, ενώ στην Κρήτη κατά 9%. Η νεολαία είναι συγκρατημένη και κυριαρχεί μια διαφορία. Νομίζω ότι βάζουν στο ζύγι περισσότερο. Ελάτε, πάμε να πιούμε ένα καφέ τώρα. Να πάμε για μπάνιο, έχουμε και καλοκαίρι. Δημοκρατία. Όποιος θέλει πάει, όποιος θέλει δεν πάει. Στα Χανιά η αποχή χτύπησε κόκκινο με ποσοστό 45,88%. Στο Ρέθυμνο αυξήθηκε στο 41,49%. Στο Ηράκλειο περισσότερο από 10 μονάδες, φτάνοντας στο 40,29%. Ενώ στο Λασίθι το ποσοστό της αποχής διαμορφώθηκε στο 42,65%. Και αυτό και τα παιδιά με τις εξεταστικές πολύ δύσκολα μπορούν να πάνε στην πόλη τους. Αλλά υποθέτω εκεί ευθύνεται. Τώρα για μεγαλύτερες ηλικίες, νομίζω απλά δεν τους καλύπτει κάποιο κόμμα, μπορώ εκεί να το αποδώσω. Ναι, οι φοιτητές ασχολούνται περισσότερο με το να δουλέψουν και τα εισιτήρια για να επιστρέψουν στις πόλεις τους είναι πολύ ακριβά. Οπότε όσοι είναι σε ζώνη είναι πολύ δύσκολο να γυρίσουν απλά για μια μέρα για να ψηφίσουν. Εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Ιουνίου ήταν 553.848 εκλογείς στην Κρήτη, έναντι 551.705 το Μάιο. Η αύξηση των εγγεγραμμένων οφείλεται στους ετεροδημότες και τα τμήματα στα οποία ψήφισαν στην Κρήτη. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια που καταμετρήθηκαν τον Ιούνιο ήταν 316.991 έναντι 359.604 το Μάιο. Και κάπου κουράστηκε ο κόσμος με όλα αυτά που ακούει, δεν βλέπει τίποτα και σου λέει ό,τι και να κάνω δεν αλλάξει τίποτα, οπότε ας αδιαφορήσω. Ό,τι και να μπει στην κάλπη. Ναι, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα, δηλαδή πώς το λέγανε οι παλιοί, ψωροκόστενα δεν θα πάει ποτέ μπροστά.